centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν και στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής της Καστοριάς, που όπως καταλαβαίνουμε όλοι τράβηξαν επίσης τα ζόρια και αυτήν την εποχή. Θα δούμε πώς πήγε και το delivery αυτές τις μέρες από τα καταστήματα εστίασης κυρίως, που μπας προτώσει είχαν τη δυνατότητα να έχουν και αυτήν τη δραστηριότητα στο κατάστημά τους. Θα πάμε στο σύλλογο λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Πέτρο Τούκα που είναι στη γραμμή μας. Κύριε Τούκα, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πέτρο, για να δούμε τι συνέβη μέχρι σήμερα στην Καστοριά. Πρώτα να πάμε σε εσάς που δουλεύατε στα καταστήματα που είχαν τη δυνατότητα delivery. Πώς πήγε το delivery στην Καστοριά τις μέρες της καραντίνας? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακόμα κάποιους πραγματικούς αριθμούς τι ακριβώς έγινε και πώς δουλέψαν τα μαγαζιά που κρατηθήκαν ανοιχτά, για το λόγο το ότι τηρήσαμε κατά γράμμα τα περιοριστικά μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση, οπότε μια καθαρή εικόνα δεν έχουμε ακόμα πώς πήγαν. Δηλαδή τουλάχιστον ούτε την αίσθηση αν ας πούμε το... Με ένα φίλο εγώ προσωπικά που μίλησα, που δούλεψε για τουλάχιστον 4-5 ημέρες το delivery του, γιατί πληρούσε τις προδιαγραφές να μείνει ανοιχτός, δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος, τουλάχιστον μια εβδομάδα το κράτησε και μετά το έκλεισε. Άρα λοιπόν δεν πήγε, θα λέγαμε, δεν τράβηξε και το delivery ακόμα μέσω καραντίνας, δεν... Τώρα μιλάμε για καθαρά φαγητό. Για τα καφέ δεν γνωρίζω να σας πω. Για τα καφέ όχι, αλλά για το φαγητό μέτρια πράγματα. Μέτρια πράγματα, ναι. Το πιο σωστό που μπορούμε να πούμε νομίζω ότι είναι αυτό, μέτρια πράγματα. Ίσως ο κόσμος που ήταν σπίτι δεν είχε να κάνει κάτι, έφτιαχνε κάτι φαντάζομαι. Ίσως, γιατί και η εικόνα που είχαμε από τα σούπερ μάρκετ ή από τα μίνι μάρκετ, νομίζω ότι γινόταν ένας χαμός. Νομίζω ότι ο κόσμος κάθισε και μαγείρεψε σπίτι. Ένιωσε πιο ασφαλής μάλλον. Και με αυτό το κομμάτι. Με αυτό το τρόπο, ναι. Μάλιστα. Τώρα, τα υπόλοιπα που ήταν εντελώς κλειστά, περιμένετε, Πέτρο, και περιμένουν και οι συνάδελφοί σου, πότε θα ανοίξουν καφέ, εστιατόρια για τον κόσμο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Τι μαθαίνετε λοιπόν γι' αυτό, γιατί ακόμη και το άνοιγμα για σας δεν θα είναι όπως το κλείσαμε τον Φεβρουάριο που ήμασταν παντού και στριμωγμένοι. Θα είναι λίγο διαφορετικά, έως πολύ. Ναι. Τουλάχιστον η ενημέρωση που έχουμε εμείς δεν είναι μεγαλύτερη από αυτό που συμβαίνει από τα site που διαβάζουμε, από εφημερίδες και από τα κανάλια. Όλοι μιλάνε για από τις 4 του Μάη ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά τα περιοριστικά μέτρα να χαλαρώνουν. Ναι. Από 11 Μαΐου ίσως κάποιες επιχειρήσεις να αρχίσουν να ανοίγουν. Αλλά τουλάχιστον εγώ προσωπικά σαν Τούκας Πέτρος νομίζω ότι η αίσθησή μου μου λέει ότι τελευταίες ημέρες του Μαΐου θα ανοίξουν τα δικά μας. Εσείς λοιπόν δεν βλέπετε πριν το Μάιο και μάλιστα φαντάζομαι με αποστάσεις ασφαλείας στα τραπέζια. Ναι, ακριβώς. Πολλοί δηλαδή λένε ότι... νομίζω ότι έχεις 10 τραπέζια με 5 θα μείνεις. Με τα μισά, αυτό μου λένε όλοι. Έτσι ακριβώς. Το τώρα θέμα είναι όμως, Πέτρο, όμως, έχεις 10 τραπέζια και βγάζεις ένα μεροκάματο. Με 5 τραπέζια θα βγαίνει το μαγαζί? Όχι, εννοείται πως όχι. Και όποιος νομίζει ότι θα βγαίνει γελιέται. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα το παλέψουμε, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί όταν έχεις 10 τραπέζια, για αρχή, παραδείγματος χάρη, έχεις 10 τραπέζια, απασχολείς τυχαίους αριθμούς λέμε τώρα. 5 άτομα προσωπικό. Μάλιστα. Όταν θα σου κατεβάσουν στα 5 τραπέζια από τα 10 που είχες, πρέπει να κρατήσεις 3 άτομα προσωπικό. Η υπόθεση ποια είναι όμως, ότι αν έχετε μπει και σε ευεργετικές διατάξεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για το 800, δεν μπορείτε να απολύσετε και κόσμο? Έτσι ακριβώς. Σε επιχειρήσεις που έχουν πάει σε αναστολή λειτουργίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα και δεν έχουμε διαβάσει τίποτα, ούτε έχουν κάποια ενημέρωση οι λογιστές μας, παραδείγματος χάρη του, αν ανοίξουμε μέσα στο πρώτο 15ήμερο, πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Ναι. Γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, η κυβέρνηση ετοιμάζει και δεύτερο επίδομα 800 ευρώ στους εργαζομένους. Αν δεν είναι 800, εάν ανοίξουν, εάν ανοίξουμε τέλος πάντων τα μαγαζιά, εάν θα το πάρουν οι εργαζόμενοι μας. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Αν ανοίξουμε θα το πάρουν το δεύτερο το 800 οι άνθρωποι? Δεν θα το πάρουν ακόμα και εμείς, γιατί πλέον και εμείς το δικαιούμαστε αυτό το επίδομα.
Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Κάποια ενημέρωση δεν υπάρχει. Το θέμα είναι ότι σίγουρα ότι αν δεν πάρουμε τα 800 ευρώ το δεύτερο επίδομα των 800 ευρώ, και εμείς σαν καταστηματάρχες νομίζω δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε όλο το προσωπικό. Δεν θα καταφέρουμε να το κρατήσουμε. Γιατί τώρα... είναι απλά μαθηματικά. Έχεις 10 τραπέζια, απασχολείς 5 ανθρώπους. Εάν θα κατεβάσουν στα 5 τραπέζια, δεν μπορείς, δεν θα σηκώνει την τσέπη μας να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Τώρα, Πέτρο, εξήγησέ μας και κάτι έτσι. Πώς το φαντάζεστε κι εσείς που είστε και μέσα στην πιάτσα, που είστε στα μαγαζιά. Ναι. Ακόμη και όταν λήξει όλο αυτό το πράγμα, πώς πιστεύεις θα είναι η αντιδράση του κόσμου? Δηλαδή, όντως, όπως λέγαμε τώρα με την Έλληνα, το πρώτο πράγμα που να κάνουμε να πάμε να πιούμε έναν καφέ, έτσι, να ξεσκάσουμε, να βγούμε κάπου? Ή πιστεύεις ότι ακόμη και αν μας αφήσουν, ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ συγκρατημένος στις εξόδους του? Εάν πάμε με βάση αυτά που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που σιγά σιγά έχουν ανοίξει στον χώρο της εστίασης κάποια μαγαζιά, παραδείγματος χάρη έχω συγγενείς και φίλους που είναι στη Γερμανία. Τα μαγαζιά είναι άδεια. Ο κόσμος ακόμα φοβάται να βγει. Μάλιστα. Είναι άδεια τα μαγαζιά. Σίγουρα η φύση του Έλληνα είναι αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι για τις πρώτες 10-15 μέρες ίσως ο κόσμος να βγει έξω να πιει ένα καφέ, να ξεσκάσει, να δει έναν φίλο, δύο φίλους. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό πλέον μας έχει επηρεάσει και ψυχολογικά. Να βλέπεις έναν άνθρωπο να σου σερβίρει το καφέ σου ή το φαγητό σου φορώντας χειρουργικά γάντια, χειρουργικές μάσκες. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή τα τραπέζια να είναι σε 2 μέτρα απόσταση. Δεν ξέρω. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν το έχουμε ζήσει ποτέ στη ζωή μας. Ακόμη και εσείς λοιπόν που είστε μέσα σε αυτό το επάγγελμα, δεν μπορείτε να υπολογίσετε ακριβώς τι θα γίνει. Δεν μπορείτε όχι, ακόμα να... Όχι. Όχι, δυστυχώς όχι. Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, όχι. Μάλιστα. Πάντως τα μηνύματα που έχουμε δεν είναι καλά. Είναι δυσίωνα να... Θα δούμε πώς. Κάτι ακόμη όμως, Πέτρο, επειδή έρχεται και καλοκαίρι, δηλαδή να βγούμε λίγο έξω, το ότι πάμε σε καλοκαίρι και μπορεί πραγματικά και άλλα πράγματα να φύγουν το μυαλό μας μόνο από τον ιό και να πάμε και κάπου αλλού, μήπως το καλοκαίρι βοηθήσει λίγο όλους μας να ξεπεράσουμε ορισμένα πράγματα? Σίγουρα, η ψυχολογία θα ανεβεί, δεν το συζητάμε, αλλά ξέρετε, η ψυχολογία πλέον έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, θέλει και λίγο χρήμα. Ναι. Και αυτό καλή δεν ψυχολογία, υπάρχει, καλή βόλτα, σίγουρα δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό όταν δεν ακούμε από τη Γαλλία, από τον ίδιο τον πρόεδρο της Γαλλίας να λέει ότι φέτος δεν είναι μια καλή χρονιά για διακοπές, όταν βλέπουμε μεγάλους Γερμανούς επιδημιολόγους, λοιμοξιολόγους να λένε ότι θα είναι τερατώδης να πάει κάποιος από 50 χρονών και πάνω διακοπές, νομίζω λίγο ότι θα περάσουμε πολύ δύσκολους μήνες. Πολύ, πολύ δύσκολους μήνες. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, σου, λοιπόν, υπομονή. Υπομονή. Λίγο ακόμα έμεινα. Εσείς βλέπετε ότι προς τα τέλη Μαΐου τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής... Νομίζω να πως ανοίγουμε... ναι, από τέλη Μαΐου ακριβώς. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.